Πάμε να δείξουμε μια φωτογραφία από το δημοτικό εκεί στην περιοχή της Ελιάς. Βλέπουμε εδώ, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τους υπερδραστήριους αστυνομικούς, όχι μόνο σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης. Να εστιάσουμε λίγο στο τμήμα άμεσης δράσης Ηρακλείου. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, καθώς αστυνομικοί βρέθηκαν εκεί στο δημοτικό σχολείο, συζήτησαν με τους μπόμπερες, με τα μικρά παιδιά και τους εξήγησαν τον χρήσιμο ρόλο του αστυνομικού σε μια σύγχρονη κοινωνία. Πάμε να συναντήσουμε, Εύη. Την κυρία Μαριέφη Στεφανάκη, είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς. Τι κάνετε, κυρία Στεφανάκη, την καλησπέρα μας. Μας ακούτε? Ακούτε. Βέβαια, κανονικά. Ναι, σας τα ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο πώς ολοκληρώθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σχολείο, γνωρίστηκαν με τα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν καταρχάς. Είναι μια ιδέα που είχαμε σαν σύλλογος γονέων, την οποία την υλοποιήσαμε μαζί με τους δασκάλους, κάναμε το αίτημα. Μας απάντησαν θετικά, ήρθανε. Τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα. Τους μίλησαν για πάρα πολλά πράγματα. Για το τι πρέπει να προσέχουν στην καθημερινότητά τους. Ήρθαν σε πρώτη επαφή με τον εξοπλισμό και τα οχήματα της άμεσης δράσης. Και παράλληλα μίλησαν και για το σχολικό εκφοβισμό και έλυσαν και απορίες των παιδιών μας. Και Εύη. Κυρία Στεφανάκη, είδαμε φωτογραφίες έτσι και παρακολουθούμε τα παιδάκια. Τι ρώτησαν, διαβάσαμε και από τα ρεπορτάζ, ήταν πολύ ενθουσιασμένα που ήρθαν σε επαφή, μπήκαν στο περιπολικό, είδαν έτσι τους αστυνομικούς από κοντά και όχι σαν κάποιον ξένο που τον φοβούνται, που είναι πολύ σύνηθες αυτό. Ναι, τους άρεσε πάρα πολύ. Δεχτήκανε αγκαλιάς εισαγωγικά από τους αστυνομικούς. Τους ρωτήσανε διάφορα πράγματα. Αν το σκαφούς, τους είπε και κύριος Πικράκης ότι δεν θα τους βάλουν φυλακή, όπως λένε κάποιοι γονείς ή κάποιοι γνωστοί και φίλοι. Τους εξήγησαν ότι είναι καλός ο ρόλος τους και ότι μπορούν να στήσουν τη βοήθεια οποιαδήποτε ώρα και στιγμή χρειάζονται. Και νομίζω ότι το είδαν και τα παιδιά. Ήταν πολλή απορία για τα όπλα και αυτό που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Και γενικότερα υπήρχε ένα ωραίο κλίμα. Είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και στους εκπαιδευτικούς, στους δασκάλους και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων βέβαια, κυρία Στεφανάκη, αλλά και στους αστυνομικούς. Ειδικά βέβαια και ο κύριος Πικράκης έχει δείξει πάρα πολλές φορές το πόσο ευαίσθητος πρώτα απ' όλα άνθρωπος είναι και επαγγελματίας βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Με το καλό λοιπόν, κυρία Στεφανάκη, να τα ξαναπούμε. Ξεχωριστές αφορμές μας δίνετε. Γνωρίζουμε πόσο δραστήριο είστε σε μια περιοχή της ενδοχώρας που χρειάζεται τη στήριξή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια.